Ladies and gentlemen, it's Sit Down Comedy with me. Γεια σας φίλες και φίλοι. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα ειδικά, γιατί έχω την τιμή να φιλοξενώ στην σημερινή μας εκπομπή την δική μας, τη μία και μοναδική Ζωζό Κουμπουνάκη. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση. Να είστε καλά κύριε Κουμπουνάκη. Εγώ τιμή μου που ήρθα σήμερα στο χώρο σας, σε αυτόν τον ιδιαίτερο και θα έλεγα για το κοινό τόσο ευχάριστο για το κοινό. Είναι λίγο ρουστικ, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εγώ κατά βάθος είμαι ένας πάρα πολύ παραδοσιακός τύπος. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι αντίκες. Είστε αντικεροί. Και όλα τα αντικείμενα τα παλαιά. Να σκεφτείτε ότι έχω εδώ ένα λιχνάρι από τη Σμύρνη, της γιαγιάς, από τη μεριά του μπαμπά μου. Τις φωτογραφίες των δικών μου, διάφορα δώρα από φίλους. Μ' αρέσει να έχω πράγματα τα οποία θυμίζουν ευχάριστες προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές. Να είστε καλά κυρία Κουμπουνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία σας αυτή. Παρακαλώ, τι λέτε. Αν και το κοινό, εμείς σας ξέρουμε 5-10 άνθρωποι, αλλά το κοινό δεν σας ξέρει και θα θέλει να σας γνωρίσει. Το κοινό, όταν εννοώ, όχι το ευρύτερο κοινό. Ωραία. Μιλώ το κοινό, η αλήθεια το πιο από κάτω, το κοινωνικό στρώμα. Είμαι πολύ ποιοτική και για το λόγο αυτό ίσως δεν με ξέρει το ευρύ κοινό. Δηλαδή στο χωριό, ας πούμε, που δεν έχει τηλεόραση. Ναι, αν και πέρασα κάποια στιγμή από την τηλεόραση, δεν είναι το αγαπημένο μου μέσο. Και όχι μόνο, περάσατε μόνο από την τηλεόραση. Έχετε κάνει κινηματογράφο, να πω στους φίλους που δεν σας ξέρουν. Έχετε κάνει τηλεοπτικές εκπομπές. Πολλές. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έχετε περάσει από τα πιο έγκριτα μεγάλα κανάλια. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω να βγω πολύ καιρό στην τηλεόραση, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η τηλεόραση στις μέρες μας. Για παράδειγμα, δεν μου αρέσουν τα reality. Μου ζήτησα να πάω, ας πούμε, στο Survivor, αλλά δεν είμαι για ταλαιπωρίες. Καταλάβατε, να σπάω νύχια, να ζω έτσι, ναι. Δεν μπορώ και την πείνα. Είστε απλοϊκός άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε. Ναι, είμαι ένας απλός άνθρωπος, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό μέσα στο κουνούπι, το φίδι, τα άγρια ζώα, και η λάσπη και όλα αυτά, παρότι μεγάλωσα στην επαρχία, δεν είναι καθόλου του γούστου. Είστε ένα κορίτσι απλό δηλαδή, του λαού. Πείτε λίγα λόγια στο κοινό. Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Αρκαδίας, στο Πάπαρι. Σημαντικό αυτό. Αυτό δεν το είχατε πει ακόμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να πω ότι γεννήθηκα στο Πάπαρι. Ξέρετε, μερικοί κάνουν περίεργους συνειρμούς. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό χωριό. Και τα παιδικά μου χρόνια ήταν γεμάτα από εικόνες, μυρωδιές, αρώματα της φύσης και χρώματα και ακούσματα διαφορετικά. Είναι τραγικό το ότι οι σημερινοί άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ ένα ειδώνι. Δεν έχουν ακούσει ποτέ ένα τσακάλι τη νύχτα. Δεν έχουν ακούσει ένα γαϊδουράκο να αγκαρίζει. Δεν έχουν ακούσει μια κοτούλα να κακαρίζει. Δεν έχουν δει την μπούλια, τον αυγερινό, το βράδυ. Α, ναι, γιατί τα φώτα της πόλης, ξέρετε, κρύβουν τα αστέρια. Στο χωριό τα αστέρια είναι πάρα πολλά, η νύχτα είναι φωτεινή. Λόγω της φωτορύπανσης, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Τα πολλά φώτα μας έχουν αποξενώσει από το σύμπαν. Αυτό είναι μία αλήθεια. Για τις ταινίες σας που έχετε γυρίσει, πού θα δίνατε την μεγαλύτερη σημασία στην ταινία την οποία είναι για σας η καλύτερη ταινία, θα μπορούσαμε να δούμε. Κοιτάξτε, παρόλο που έχω γυρίσει και αρκετές κωμωδίες με τους Πέπαρα Θανασίου,
Νομίζω ότι σταθμός στην καριέρα μου ήταν οι ταινίες που γύρισα με τον Άνθιμο, όπως ο Φρονιμίτης, η Καραβίδα, ο Θάνατος του Ανίερου Βαλιού. Ήταν πραγματικά ταινίες σταθμός, πήγαν στις Κάνες, ήμασταν υποψήφοι για Όσκαρ μικρού μήκους, ταινίας μικρούς μήκους. Εγώ είχα προταθεί 2 φορές για βραβείο γάμα γυναικείου ρόλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι και μόνο το να παίζεις με ένα τόσο μεγάλο σκηνοθέτη ήταν μια... Μεγάλο Βεληνικούς. Μεγάλο Βεληνικούς, ναι. Ήταν για μένα μια εμπειρία ζωής, πραγματικά. Θα ήθελα να σας κάνω και άλλη μια επίμαχη ερώτηση, που το κοινό... Μάλλον ξέρω το... αν φαίνομαι καλά, γιατί είμαι... Όχι, πάρα πολύ. Είμαι είσαστε μια φρεσκαδούρα. Σήμερα είμαι incognito, ξέρετε, με πετύχατε πάνω που έκανα τις δουλειές στον κήπο μου. Έβγαλα βόλτα το σκυλάκι μου. Δεν πρόλαβα να ντυθώ πολύ καλά, ούτε να βαφτώ. Ξέρετε κάτι, ξέρω το... πώς δείχνω. Το ΑΔΑΕΣ κοινό, έχω 2 ερωτήσεις που θα ήθελε να ρωτήσει. Έτσι, το ΑΔΑΕΣ κοινό. Παντός, σε όλα, δεν ξέρετε, ξέρει. Κύριε Γιαννήλο, η πρώτη δεν είναι... είμαι από τους ανθρώπους που αρνούνται το παρελθόν τους και τις εμπειρίες τους, διότι το ξέρω αυτό. Θεωρώ ότι ό,τι γίνεται είναι καλώς καμωμένο. Το κοινό αυτό όλα θέλει... είναι εμπειρίες. Η μία ερώτηση που θέλει να σας θέσει το κοινό είναι αν πάτε στη λαϊκή, ψωνίζετε, είσαστε... Μα φυσικά. Είσαστε δηλαδή συναναστρέφεστε με τον απλό τον κοινό τον κόσμο. Από μένα εμπνεύστηκε ο στιχουργός και έγραψε το «Πού ήσουν μωρό μου εχθές που σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί». Είχα πάει λαϊκή, το είχε εμπνευστεί από μένα, διότι πάρα σοβαρά το λέτε είμαι τον μία στάρ, πρέπει να υποθεί αυτό, γιατί να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πρώτη φορά ακούγονται τέτοια καταστάσεις. Παρότι είμαι μία στάρ, ναι, πηγαίνω στη λαϊκή, συνομιλώ με τους μανάβηδες. Με τους ανθρώπους, με τους χασάπιδες, ναι, τους ιχθυοπόλες, αγοράζω ψάρια, τα καθαρίζω μόνη μου. Μόνη σας. Μόνη μου βεβαίως. Δεν μα είναι... εγώ είδα μέσα, είδα υπηρέτρια, υπηρετικό προσωπικό, όχι, το διώχνατε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη χρησιμοποιείτε αυτές τις φρικτές λέξεις. Είναι φιλοξενούμενοι μου από τις Φιλιππίνες. Α, εντάξει, εντάξει, συγγνώμη, λάθος μου. Όχι, είναι άνθρωποι μου, για μένα είναι ισότιμοι. Να τους φιλοξενείτε δηλαδή. Σε παρακαλώ, κορίτσι μου, φύγε από εκεί. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Όχι τώρα, δεν μαζεύουμε τώρα τα πιάτα. Κάνει θόρυβο, ναι. Είστε πάρα πολύ στη δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας θέσω. Μάλιστα. Το κοινό που θέλει να το ρωτήσει αυτό είναι αν έχετε γυρίσει τσιόντες. Γυμνό δηλαδή κοινός. Καταρχάς δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, τσόντες. Τσιόντες, να το πούμε λιγάκι... Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου, μα καθόλου αυτή η φράση. Μιλάτε για ερωτικές ταινίες, έτσι. Ναι, ερωτικές ταινίες. Οι οποίες είναι άκρως διδακτικές, έχουν μεγαλώσει γενιές επιγενεών και έχουν δώσει τα φώτα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στους νέους, διότι... Κύριε Γιαννήλο, πρέπει να το καταγγείλω αυτό. Δεν γίνεται σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Έχετε στα παιδιά. Δίκιο. Έχετε δίκιο. Και στους εφήβους και στους νεότερους. Πέραν τη. Μισό λεπτό, παρακαλώ, μην με ναι, διακόπτετε. Ναι, σας παρακαλώ ναι, πολύ. Ναι, να σας πω κι εγώ. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αυτό το έλλειμμα παιδείας που τώρα κάτι πάει να γίνει, η κυρία Κεραμέως νομίζω ότι έβαλε την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο. Όσο υπήρχε αυτό το έλλειμμα, ναι, το καλύπταμε εμείς οι καλλιτέχνες. Δεν επιτρέπω λοιπόν εκφράσεις. Τι θα πει τσόντα, είναι μια ερωτική, ήταν ερωτικές ταινίες, βαθύτατα συναισθηματικές, εκπαιδευτικές, ειδικά αυτή με το «Πονάει το μπουκάλι Γιάννη». Για τον Παλούκι Λουκ, το Παλούκι Λουκ ήταν... μία ατυχή στιγμή, διότι δεν μου άρεσε καθόλου ο τίτλος, παρότι η ταινία είχε μία ποιότητα, οφείλω να ομολογήσω, και ο παρτενέρ μου ήταν ιδιαίτερα πρικισμένος. Θα μιλήσουμε αργότερα. Εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα, έτσι.
Αλλά νομίζω ότι το πονάει το μπουκάλι Γιάννη, το οποίο έγινε, μοιράστηκε σε πολλά DVD με τις εφημερίδες και με κατηγορήσανε κιόλας, επειδή είχα ένα μπουκάλι σαμπάνιας. Και με κατηγορήσανε που λέτε κύριε Γιαννίλο μου ότι ήταν η εποχή του μνημονίου και ότι εγώ απέσπασα την προσοχή του κοινού από τα προβλήματα. Αν είναι δυνατόν εγώ που δεν έχω αφήσει πορεία για πορεία, διαδήλωση για διαδήλωση και προσέξτε με το 12πόντο. Θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση την εξής δηλαδή. Για την ερωτική σας ταινία, τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε σημειωθεί στον τόπο αυτό που μιλάμε. Όλες μου ταινίες είναι μεγάλες επιτυχίες. Μία, εγώ έχω επιλέξει μία, τον θέλω. Όταν θέλω, ναι. Όταν θέλω. Ήτανε μία... Ήταν σεξπυρική, σεξ του Σέξπιρ. Ήτανε μία σεξ, όπως το λέτε, σεξπυρική ταινία. Μπράβο. Μία... Για αυτή θέλω να μας μία, πω, γιατί πολύ ντόρος τότε. Ερωτική διασκευή του Οθέλου. Μόνο που εμείς έδινα το γράψουμε με όμικρον, το γράψαμε με ωμέγα, όταν θέλω. Μπράβο. Και βεβαίως εκεί φαίνεται όλο το πάθος, όλη η τρέλα του απεγνωσμένου εραστή και νομίζω κύριε Γιαννίλο μου ότι αυτή η ταινία κακώς υπάγεται στις καθαρά ερωτικές, είχε απίστευτες προεκτάσεις. Κακώς έγινε και η λογοκρισία τότε, γιατί βγήκανε πολύ... Ναι, ναι, δυστυχώς το ελληνικό κοινό κόσμος είναι πάρα, και... πάρα πολύ πουριτανό, κύριε Γιαννίλο μου, πάρα πολύ πουριτανό, ακόμη. Δηλαδή, δυστυχώς. Συγγνώμη, πόσοι τώρα τον θέλουν και τον παίρνουν και δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, και αυτοί κρύβονται πίσω από το δάχτυλο. Τώρα να μην συνεχίσουμε αυτή κυρία Κουμπουνάκη. Εγώ, ξέρετε, κύριε Γιαννίλο μου, δεν είχα τα μέσα να προβληθώ. Εγώ δεν ήμουν από αυτές τις κυρίες που έχουν πίσω τους πλάτες ή που... εγώ είμαι ένα κορίτσι από την επαρχία, ήρθα στην Αθήνα μόνο μου, έπρεπε να επιβιώσω, έπρεπε να αναδειχτώ και δεν πήρα τον εύκολο δρόμο. Ο εύκολος δρόμος είναι πάντα να έχει σχέσεις με τους σκηνοθέτας, με τους παραγωγούς και αυτά όλα. Όχι, προτίμησα τον τίμιο δρόμο του ερωτικού κινηματογράφου, διότι κύριε Γιαννίλο μου είναι πολύ πιο, αν το θέλετε, τίμιο να είσαι μπροστά, γυμνή μπροστά στην κάμερα, παρά πίσω από αυτή. Από ό,τι διακρίνω εδώ, μιλάτε ότι είσαστε μία απλοϊκή, αλλά βλέπω λεφτά εδώ, βλέπω δηλαδή είσαστε μία... Πολύ πιο πλούσια από τη μέση απλή οικογένεια. Πάρα έτσι. Πολύ καλή διαχείριση των χρημάτων. Έτσι. Λέω και την τελευταία δεκάρα την αξιοποιώ. Εγώ κάνω επενδύσεις, κυρίως ενδύματα. Δεν είστε τσιγκούνα, να πούμε στο κοινό. Δεν είστε τσιγκούνα καθόλου. Έτσι. Όχι, δεν είμαι τσιγκούνα. Αυτό το λένε κάποιες κακοήθεις πρώην φιλοξενούμενες που έλεγαν ότι ήμουν κακοπληρώτρια και άλλα τέτοια. Με συγχωρείτε, κύριε Γιαννίλο. Ο καθής πληρώνεται ανάλογα με τις υπηρεσίες του, τα προσόντα του και στο κάτω-κάτω της γραφής και μόνο που μένουν στο αυτό το σπίτι που βλέπετε. Το φτωχικό θα μπορούσε κανείς να πει, δηλαδή. Όχι, φτωχικό. Ναι, εντάξει, κύριε Γιαννίλο, μου μένουν σε μία βίλα. Τους επιτρέπω να κολυμπήσουν στη μικρή πισίνα. Τους επιτρέπω κάθε Κυριακή να παίζουν τένις, βεβαίως. Δηλαδή έρχονται και φτωχοί και ζητάνε πισίνα να κάνουν βάνιο εν μέση καλοκαιριού, ας πούμε. Φιλοξενούμενους μου τους υπαλλήλους μου. Όταν λοιπόν έχεις μία κυρία η οποία σε αφήνει να χρησιμοποιείς όλα αυτά, να τρως κι εσύ πτωχέ λοδαπέο λίγον χαβιάρι, να πίνεις ένα ακριβό ουίσκι, λίγη σαμπάνια. Σαμπάνια λίγη. Λίγη, δηλαδή δεν μπορείς να θέλεις να πληρώνεσαι και μια περιουσία, με συγχωρείτε. Δηλαδή αυτά είναι τραγικά πράγματα. Έχετε δίκιο. Ιδιαίτερα συγχύστηκα μάλιστα όταν είδα μία από τις υπαλλήλους μου, δεν θέλω να λέω τη λέξη υπηρέτρια, δεν μου αρέσει καθόλου, να βάφεται με τα είδη μακιγιάζ μου. Το είδατε ενώ αυτό το πράγμα. Ενώ τις έχω πάρει δικά της. Ναι.
Από τη... Αυτό είναι πλεονεξία, κυρία Κουμουνάκη. Μάλιστα, ενώ τις έχω πάρει δικά της από τη Λαϊκή, έχει τα δικά της αξεσουάρ από τη Λαϊκή και όλα αυτά, μα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά μου. Είναι και θέμα γηγενής, ξέρετε. Πρόκειται και περί θράσους αυτή ναι, τη γίνηση. Αυτές είναι οι... Εκδιώχθηκε είναι συγκεκριμένη. Οι άνθρωποι, βέβαια, εκδιώχθηκε. Και να σας πω κάτι, αυτοί είναι που διασπείρουν για μένα αυτές τις κακές φήμες, ότι τάχα μου είμαι, να το πω σφιχτή οικονομικά, ότι κακομεταχειρίζομαι τους ανθρώπους, αυτά είναι φρικαλέα ψέματα, δεν τα δέχομαι. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και... Δεν τα δέχομαι, όχι, δεν μπορώ. Γιατί δεν ο κόσμος και με στεναχωρεί ειλικρινά. Όχι, μη συγκινηθείτε. Συγκρατώ με κόπο τα δάκρυά μου αυτή τη στιγμή. Όχι, γιατί... κυρία Κουμουνάκη, σας παρακαλώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος τόσο ειλικρινής. Κυρία Γιάννη, ναι, μπορείτε να με φιλήσετε. Ναι. Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος τόσο ειλικρινής. Όχι, σας παρακαλώ. Είδατε, με ρωτήσατε για το παρελθόν μου, σας είπα την αλήθεια ότι μεγάλωσα σε ένα χωριό, ότι γύρισα ταινίες ερωτικού περιεχομένου μέχρι να φτάσω να παίξω σε πολύ σημαντικές παραγωγές, έως και την Επίδαυρο πήγα, όπου έκανα μία από τις θεραπενίδες. Μιλήστε μας γι' αυτό. Μία από τις θεραπενίδες της Ιωκάστης. Έχετε παίξει αυτό τον μεγαλειώδη ρόλο. Ναι, ναι. Ξέρετε, στην Επίδαυρο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά... Στο Σανίδι, πατήσατε στο Σανίδι, Επίδαυρο. Οι ηθοποιοί που συνοδεύουν τους πρωταγωνιστάς στην Επίδαυρο και δεν ομιλούν, λέγονται, ο κάθε ένας από αυτούς τους ηθοποιούς λέγεται κωμικό δορυφόρημα και πιστέψτε με, είναι ένας από τους πιο δύσκολους ρόλους να μπορείς να είσαι σιωπηλός σε ένα περιβάλλον όπως είναι η Επίδαυρος. Τι μου λέτε, κυρία Κουμπουνάκη, τι μου λέτε. Μάλιστα. Ξέρετε ότι από αυτούς τους μεγάλους ρόλους έχει υποδηθεί πάρα πολύ καλά η κυρία Καραμπέτη, έχει παίξει Επίδαυρο. Έτσι, κυρία το Καραμπέτη, να θυμηθώ μισό λεπτάκι. Α, ναι, 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 συνάδελφος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, η γνωστή. Ναι, ναι, είναι ένα καλό κορίτσι, συμπαθές και μπορώ να πω ότι απέκτησε και αυτή το χρόνο κάποια δημοφιλία. Ταλαντούχα βέβαια, ταλαντούχος άνθρωπος, αλλά εντάξει, νομίζω λίγο υπερεκτιμημένη. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κρίνω και δεν μου αρέσει να λέω και άσχημα πράγματα για τους συναδέλφους μου. Ιφηγένεια εν τάβρες ή Ιφηγένεια εν αυλίδι. Τι επιλέγουμε από αυτές τις δύο καταστάσεις, τα έργα αυτά τα μεγαλειώδη. Κοιτάξτε να δείτε, η Ιφηγένεια εν τάβρες είναι μια ταινία με happy end. Διότι έρχεται ο αδερφός της, την παίρνει, την επιστρέφει στην πατρίδα. Νομίζω ότι η Ιφηγένεια εν αυλίδι είναι πιο συγκινητική, διότι η άμυρη κοπέλα πηγαίνει να συναντήσει τον Αχιλλέα, νομίζοντας ότι θα παντρευτεί. Και τελικά, αντιγεννηφικό, θα φύγει τραγικό, κύριε Γιαννίνο. Μην μου ξανασυγκινήσετε, κύριε Κουμουνάκη. Ήρθαμε εδώ να πούμε δύο κουβέντες. Είναι τραγικό. Σας παρακαλώ, μη μου μιλάτε για αρχαία τραγωδία. Δεν μπορώ. Κύριε Κουμπουνάκη. Συγκινούμε. Κύριε Κουμπουνάκη. Μη συγκινήσετε. Ναι. Θα αλλάξουμε τελώς περιβάλλον. Σας παρακαλώ, δεν μπορώ. Ναι, δεν και μπορώ θα σας ρωτήσω. Θα σας ρωτήσω τώρα πώς το βλέπετε το μέλλον. Τι ιδέες, τι συναισθήματα. Παρόλο που το μέλλον της τέχνης γενικά διαφαίνεται ζωφερό, θεωρώ ότι ο κινηματογράφος έχει πάρα πολλά να δώσει. Βέβαια είναι η εποχή της εικόνας τώρα, να λέμε και αυτά. Εγώ προτιμώ τον κινηματογράφο γιατί έχει μία δράση, μία κινητικότητα, καταλάβατε. Και στο θέατρο ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σου έρθει και κανένα στενεκεδάκι, κανένα ντομάτα, κανένα αυγό. Ενώ στον κινηματογράφο δεν συμβαίνουν αυτά, να τα πούμε και όπως είναι τα πράγματα. Εγώ κάποια στιγμή, όπως ξέρετε, πήγα στην Αμερική για να παίξω στο Hollywood, αλλά δυστυχώς δέχτηκα πολύ μεγάλο πόλεμο, κύριε Γιαννίλο. Γιατί αυτό, κύριε Κουμπουνάκη? Από τις αδερφές Καρντάσιαν και ειδικά από αυτή την απέσια την Kim.
η οποία όταν είδε έκανε τα οπίσθια μου, τα οποία όπως γνωρίζετε είναι απόλυτα φυσικά. Ναι, εσάς είναι και πολύ, έχετε προσόντα, έχετε... Εντάξει, είμαι χυμώδης γυναίκα, ναι. Έχετε δεχτεί κάποια επέμβαση σε αυτό να κάνετε? Σας παρακαλώ. Πάρα πολύ. Αυτό ο κόσμος το ρωτάει. Εγώ, να σκεφτείτε, δεν ψωνίζω ούτε καν βιομηχανοποιημένο ή... Σοβαρά το λέτε πάλι αυτό. Γενετικά τροποποιημένο προϊόν. Είμαι φυσική 100%, είμαι vegan. Να σκεφτείτε ότι όταν γυρίσαμε με τον Άνθιμο την ταινία, τι έχει μέσα το μπιφτέκι, και έπρεπε να δαγκώσω λίγο μπιφτέκι. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας. Δηλαδή αυτά τα προσόντα σας είναι εντελώς φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι γυμνάζουμε πάρα πολύ, τρώω πάρα πολύ υγιεινά. Τα ακούει ο κόσμος αυτό, ναι, ναι, τα προϊόντα που χρησιμοποιώ ομορφιάς είναι όλα φυσικά του κολές. Αυτά δεν είναι μόνο ομορφιάς, είναι πανεμορφιάς. Ναι, ναι, ευχαριστώ, του κολέ είναι όλα. Τέλος πάντων, συγγνώμη, έτσι, κάτι θυμήθηκα. Λοιπόν, βλέπετε κιόλας, μπορείτε και να αγγίξετε, ορίστε. Δείτε, δεν έχω πουθενά σημάδια. Θα αγγίξω πρώτη φορά την κυρία Κουμπουνάκη που μου το επιτρέπει. Ναι, ναι, πουθενά σημάδια από lifting, βλέπω. Αν είναι δυνατόν. Ο λαιμός μου, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο. Ναι, ναι. Δεν έχω κάνει καθόλου επεμβάσεις. Καθόλου δεν έχει κάνει επεμβάσεις. Μου αρέσει η φυσική ζωή και θέλω να γεράσω φυσιολογικά. Ναι, κορίτσι μου, φτιάξε σε παρακαλώ δύο... Θα πιείτε τσάι, έγινε. Ναι, βεβαίως. Φτιάξε δύο τσάια με γεύση μάγκο κατά προτίμηση. Κύριε Γιαννήλο, παίρνετε ζάχαρη? Ναι. Εμένα σκέτο, του κυρίου Γιαννήλου με ολίγη ζάχαρη. Καστανή, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Ναι, δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως. Αυτό που βλέπετε... Δηλαδή είναι εντελώς φυσικό, δηλαδή. Υπέροχη η κορμοστασιά, το πρόσωπο, όλα, οι γραμμές, είναι ένα δώρο της φύσης. Εγώ θα ήθελα μετά από αυτή την αποκαλυπτική συνέντευξη και στο ευρύ κοινό μας να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Παρακαλώ. Και για αυτή τη λάμψη, για αυτή σας τη λάμψη. Ελπίζω να μείνετε και για φαγητό. Βεβαίως. Δεν ξέρετε, κύριε Γιαννήλο, υποφέρω και από μία μοναξιά. Εμείς βεβαίως θα μείνω. Ειδικά που έχουμε επιλέξει να μένουμε στα προάστια εκτός του, ναι. Των Αθηνών, νιώθουμε μία μοναξιά, ξέρετε. Ναι, έχουμε πάρα πολλά ζωάκια. Αλλά εντάξει, είναι διαφορετικά να έχεις μία ανθρώπινη παρουσία. Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ότι κάπου εδώ έφτασε το τέλος της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, σας φιλώ γλυκά. Κι εγώ. Ladies and gentlemen, it's sit down comedy with me.